Μετά την περίοδο του Πάσχα, η καλή κίνηση στα καταστήματα της εστίασης συνεχίζεται με τους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την φετινή καλοκαιρινή σεζόν, όπου όπως δηλώνουν θα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα περασμένα χρόνια της πανδημίας και το γεγονός αυτό προκύπτει από τις κρατήσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πραγματικά ο καιρός ήταν μεγάλος. Έχουμε ενημερώσει εδώ και 3 μήνες όλο τον κόσμο. Ενημερώνουμε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις πώς θα είναι πιο ορθή η αποκομιδή όλου αυτού του υλικού. Είμαστε στο τελικό στάδιο, ήδη έχουν τοποθετηθεί στα νοικοκυριά οι κορίτσια και οι κυρίες από τη Διαμάθ, έχουν μοιράσει μέχρι χθες γύρω στους 180 μικρούς κάδους. Σήμερα συνεχίζουμε και φυσικά γίνεται και η ενημέρωση πόρτα με πόρτα μαζί με το καδάκι που δίνουμε, συν το ενημερωτικό υλικό, συν τις σακούλες. Από αύριο ξεκινάει συγχρόνως και να δώσουμε τα υπόλοιπα μικρά καδάκια και να τοποθετηθούν οι μεγάλοι καφεπιά πλέον κάδοι δίπλα σε αυτούς που τους υπάρχοντες πράσινους, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι από εβδομάδα και μάλλον 3 του μηνός Τετάρτη θα γίνει η πρώτη αποκομιδή του καφέ κάδου με το περιεχόμενο του, στο οποίο πιστεύουμε να είναι αυτό που πρέπει για να είναι σωστή η ανακύκλωση. Για να πούμε λίγο τι πρέπει να είναι το περιεχόμενο των καφεκάδων, τι είναι η καφεκάδη για τον Δήμο Καβάλας. Ο καφεκάδος, πρώτα σε λειτουργία, πώς θα λειτουργήσει ο καφεκάδος. Έχουμε ενημερώσει όλα τα νοικοκυριά πως θα πρέπει μέσα να ρίχνουμε ό,τι είναι μαγειρεμένο, χωρίς το ζουμί του φυσικά και τα λάδια, ό,τι πράσινο από φρούτο, από λαχανικό υπάρχει, εκτός δεν πετάμε με τίποτα τα υπόλοιπα σκουπίδια, συν ό,τι είναι νοπό σε μορφή κρέατος, ψαριού, αυτά απαγορεύεται, αυτά καταστρέφουν την ανακύκλωση. Ό,τι άλλο μαζεύει η νοικοκυρά από το τραπέζι μπορεί στο μικρό κάδο, στη σακούλα που έχουμε δώσει και κατευθείαν στο μεγάλο κάδο. Η αποκομιδή θα γίνεται 3 φορές την εβδομάδα προσωρινά για να δούμε τα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Από ό,τι υπολογίζουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε από τη συνοικία της Νεάπολης, ώστε να έχουμε τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη χρονιά του 2024, που θα είναι υποχρεωτικά πια να τοποθετηθούν σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Πιστεύω τα στοιχεία αυτά να μας βοηθήσουν. Πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι καφεκάδες, δίπλα στον μπλε και στον πράσινο κάδο ή σε κάποιο άλλο σημείο? Ναι, εδώ και 2 μήνες γι' αυτό έχουμε αργήσει κιόλας. Η υπηρεσία έχει δει, μάλλον προς το παρόν θα τοποθετηθεί δίπλα εκεί που υπάρχει πράσινο ή μπλε. Όπου δούμε όμως και φορτώνουμε πολύ κάποιο σημείο με κάδους, θα επιλέξουμε κάποιο άλλο σημείο. Ήδη το 80% έγινε η επιλογή της τοποθέτησης. Πιστεύω το 20% που δημιουργείται ένα πρόβλημα θα το λύσουμε με τον καιρό, βλέποντας και τα στοιχεία που θα υπάρξουν από τη συνοικία της Νεάπολης.